για τρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε συνάδελφοι. Και ομιλητές μέχρι στις 7.30, συγχωρείτε κύριε Φίλ. Μέχρι στις 7.30, 8 παρά 20 θα έχουμε τελειώσει. Είναι συγκεκριμένη η οικονομία της συζήτησης. Κύριε Φίλ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε ενώπιόν μας είναι μια αναγκαστική ικανοποίηση, ψήφιση μέτρων τα οποία κάτω από τις γνωστές συνθήκες αναλάβαμε ως υποχρέωση το καλοκαίρι και κατόπιν με την ψήφο του ελληνικού λαού επιχειρήσαμε να διαπραγματευτούμε και να βελτιώσουμε. Και αντανακλά το συσχετισμό δύναμης εδώ και στην Ευρώπη όπως σήμερα έχει διαμορφωθεί, αλλά με μια δυναμική. Διότι η Ευρώπη που γνωρίζουμε μέσα από τις δικές της αντίξωες συνθήκες, αδιέξοδα που δεν είναι μόνο οικονομικά αλλά φαίνεται να είναι όλο και πιο πολύ και πολιτικά, είναι δυνατόν, είναι αναγκαίο να αλλάξει βηματισμό. Αναφέρομαι στην ορμητική ανάπτυξη του λεπενισμού, αναφέρομαι στο γεγονός ότι ακόμα και ο ηγέτης του S5, ο Γκάμπριελ, αναγκάστηκε να αποδώσει στον ευλευθερισμό και την ανεργία αυτήν την ορμητική ανάπτυξη της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Και αναφέρομαι επίσης και το προσφυγικό, το οποίο δημιουργεί νέες ιδεολογικές και πολιτικές τομές και επανατοποθετεί προγράμματα και δυνατότητες για την ευρωπαϊκή πορεία. Η Ελλάδα είναι λοιπόν στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων. Κύριε Θεοχάρη, παρακαλώ. Διότι το πρόβλημά της προϋπάρχει αλλά και προεξικονίζει την εξέλιξη αυτή της Ευρώπης. Δεν είναι ένα απομονωμένο πρόβλημα στη Βαλκανική, είναι ένα πρόβλημα το ελληνικό που έχει εγγραφεί ήδη το τελευταίο διάστημα με δυναμικό τρόπο από την πλευρά της κυβέρνησης στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Είναι προφανές ότι αυτές οι εξελίξεις στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, βιώνονται μέσα από μια παρατεταμένη κρίση εκπροσώπησης, η οποία είναι φανερή από το γεγονός ότι μετά από 4 αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε ένα χρόνο, ο ελληνικός λαός έδωσε την εντολή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας τις δυσκολίες, γνωρίζοντας τα προβλήματα, αλλά και τα επαπειλούμενα αδιέξοδα αν αυτή η εντολή αφαιρείται στη μέση, στην αρχή της προσπάθειας. Και ταυτοχρόνως, ο ελληνικός λαός σε 4 αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις μέσα σε ένα χρόνο επιμένει να στέλνει το μήνυμα ότι δεν θέλει να γυρίσουν οι εξελίξεις πίσω. Και χαρακτηριστικό αυτού του μηνύματος είναι και οι συνέπειες, οι επιπτώσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί από την κρίση εκπροσώπησης τόσο στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας όσο και στις άλλες εκδοχές των συντηρητικών εκπροσωπήσεων στη χώρα μας. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, αλλά οι εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία δεν αφορούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία, παρότι αφορούν πρωτίστως τη Νέα Δημοκρατία. Αφορούν συνολικά την ανάγκη ευστάθειας του πολιτικού συστήματος. Αυτό όμως δεν προκύπτει μέσα από την επιμονή σε αδιέξοδες πολιτικές νεοφιλελευθερισμού, σε αδιέξοδες και ανάλγητες κοινωνικές πολιτικές που έχουν οδηγήσει τη χώρα στη σημερινή πραγματικότητα, αλλά και τους εκφραστές αυτών των πολιτικών στην αιώνια καταδίκη που δεν είναι εύκολο να αναιρεθεί από διάφορους τακτικισμούς επικοινωνιακής υφής. Είναι προφανές ότι οι εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, που δεν αφορούν προβλήματα, ατυχήματα του ηλεκτρονικού συστήματος, αλλά αφορούν βαθιά κρίση ταυτότητας, θα επηρεάσουν και το σύνολο των δυνάμεων του παραδοσιακού μνημονιακού και συντηρητικού χώρου. Και σε αυτές ακριβώς τις εξελίξεις αντιλαμβανόμαστε, αναλόγως της εξέλιξης των κοινωνικών προβλημάτων, της εκρηκτικότητας των κοινωνικών προβλημάτων, καραδοκεί και η ακροδεξιά, η ναζιστική ακροδεξιά των υποδίκων στη χώρα μας. Αλλά σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, στο χώρο της Νότιας Ευρώπης, αρχής γενομένης από την Ελλάδα, μετά από την Πορτογαλία και σύντομα και στην Ισπανία, διαμορφώνεται ένα δημοκρατικό ανάχωμα
Οι πολίτες δεν αναζητούν λύσεις στα μεγάλα εκρηκτικά προβλήματά τους προς την παλινδρόμηση σε μεσοπολεμικά ναζιστικά μορφώματα, αλλά αναζητούν, είναι η αλήθεια, όχι πάντα πεισμένοι, αναζητούν με τον στον πρέποντα χρόνο, μέσα από τα δικά τους προβλήματα και προσωπικά ή συλλογικά αδιέξοδα, λύσεις στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς. Και αυτό είναι το μήνυμα που ξεκίνησε από την Ελλάδα, επεκτείνεται, λέω, στην Πορτογαλία με τη νέα κυβέρνηση και μπορεί αύριο να έχουμε αποτελέσματα και στην Ισπανία. Το τονίζω αυτό, διότι αν δεν δούμε τη μεγάλη εικόνα, το μεγάλο καμβά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, είναι σίγουρο ότι δεν μπορούμε να δώσουμε καμία πιστική απάντηση. Αν δεν ψηλαφίσουμε έναν ορίζοντα στην Ευρώπη και στον κόσμο, στη γειτονιά μας, θετικών διεξόδων, είναι σίγουρο δεν μπορούμε να δώσουμε μόνοι μας απαντήσεις, όσο και αν έχουμε καλές θελήσεις. Άκουσα νωρίτερα τον κύριο Φορτσάκη, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για θέματα εκπαίδευσης, με τον οποίο χθες και με αυτόν και με τα άλλα κόμματα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή για τον εθνικό και κοινωνικό διάλογο, τον οποίο έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση. Τον άκουσα να αναφέρεται στα ζητήματα της εκπαίδευσης. Θα ήθελα να πω ότι σε συνθήκες βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης και άτεκτων δημοσιονομικών δεσμών, κατορθώσαμε φέτος στον προϋπολογισμό να φρενάρουμε την πτώση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση, που είναι περίπου μείον 35% την τελευταία πενταετία των μνημονίων, να τη φρενάρουμε στο 2,8% επί του ΑΕΠ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 300 εκατομμύρια περισσότερα, 300 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από τον προϋπολογισμό για το 2016, όπως έχει προδιαγραφεί από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης Σαμαρά, και επίσης ποσό το οποίο προφανώς δεν ακολουθεί την πτωτική τάση του 2% επί του ΑΕΠ για το 2018, τόσο είχε προβλέψει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και των άλλων μνημονιακών συντηρητικών δυνάμεων, το οποίο με πρωτοβουλία τώρα της κυβέρνησης αλλάζει και αυτό. Διότι το παράλληλο πρόγραμμα το οποίο προωθούμε σε διάφορους κοινωνικούς χώρους και που αφορά αντισταθμιστικές επιλογές, όπως το χώρο της εκπαίδευσης, όπως το χώρο του μισθολογίου σιγά σιγά στο δημόσιο τομέα, όπως το θέμα των διορισμών, όπως το ζήτημα της ανόρθωσης της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας, όπως επίσης θα δούμε μετά τα Χριστούγεννα και το ασφαλιστικό, με τον στόχο της αύξησης των εισφορών και της διατήρησης του επίπεδου των συντάξεων, είναι προφανές ότι αυτό το παράλληλο πρόγραμμα δίδει μία προοπτική για τη χώρα μας, που μόνο μια κυβέρνηση της αριστεράς μπορεί να δώσει αυτή την προοπτική, μια προοπτική όμως που είναι αναγκαίο για να αποδειχθεί αποτελεσματική, να εντάσσεται σε έναν ορίζοντα αλλαγών στον ευρωπαϊκό χώρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φίλη.